Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επιχείρηση Real Estate με ύποπτες συναλλαγές φαίνεται ότι είχαν στήσει μέλη κυκλώματος στη δράση του οποίου ερευνά η δικαιοσύνη. Περισσότεροι από 20 δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, συμβολιογράφοι και εφοριακοί βρίσκονται εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας. Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους και πλούσιο υλικό από τηλεφωνικές συνομιλίες των φερόμενων ως πρωταγωνιστών, οι οποίοι τα τελευταία 2 χρόνια είχαν αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στον χώρο των ακινήτων, με ιδιαίτερη προτίμηση σε εκείνα που επρόκειτο να βγουν στο σφυρί από τις τράπεζες λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τη διασαφήνιση ότι κανένας πολίτης δεν θα κληθεί να πληρώσει ακριβότερα τέλη κυκλοφορίας σε σχέση με πέρυσι, παρέχουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Σχολιάζοντας δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε μεσοσταθμικές αυξήσεις έως 15% στα τέλη κυκλοφορίας του 2011, κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών παρέπεμπαν σε πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Σαχινίδη, σύμφωνα με τις οποίες κανείς δεν θα κληθεί να πληρώσει περισσότερο από πέρυσι. Ο κ. Σαχινίδης, ερωτηθής προημερών για την δέσμευση της κυβέρνησης να δικαιώσει όσους πλήρωσαν παράλογα υψηλά τέλη πέρυσι, απεκάλυψε ότι εξετάζεται είτε η πληρωμή των ίδιων τελών είτε χαμηλότερων. Πονοκέφαλο προκαλεί στη Ριγίλης η απόσταση που τηρούν οι αντιπρόεδροι του κόμματος σε σχέση με το αντιμνημονιακό σχέδιο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κατηγορηματικά αντίθετη με το μνημόνιο. Μιλώντας πάντως στον Βήμα 99,5, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Μαρκόπουλος τόνισε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση του κ. Αβραμόπουλου στο ζήτημα. Ο κ. Μαρκόπουλος εξήγησε πως η Νέα Δημοκρατία δεν διαφώνησε με το δανεισμό της χώρας, αλλά με τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο μνημόνιο. Τιμή ασφαλείας τουλάχιστον 50 λεπτά το κιλό για το βαμβάκι, εξήγηλε την Κυριακή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης, μιλώντας σε ανοιχτή σύσκεψη στη Λάρισα. Ο κ. Σκανδαλίδης προέτρεψε τους βαμβακοπαραγωγούς να μην παραδώσουν το προϊόν τους σε τιμή χαμηλότερη από τα 50 λεπτά το κιλό, σημειώνοντας πως πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη τιμή όλων των εποχών. Ακόμη ο κύριος Σκανδαλίδης ανακοίνωσε ότι η συνδεδεμένη ενίσχυση, αν έρχεται σε 200 ευρώ το στρέμμα, θα καταβληθεί εγκαίρως και στην επιδότηση αυτή θα προσθεθεί ποσόν που θα αφορά τυχόν ζημιές της παραγωγής από το πράσινο σκουλίκι. Πειρατές κατέλαβαν σήμερα φορτηγό πλοίο ελληνικών συμφερόντων κοντά στις ακτές της Σομαλίας, λίγο αφότου διέπλευσε στον κόλπο του Άντεν. Πρόκειται για το υποπαναμαϊκή σημαία MV Λουζίλα, όπως δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Δύναμης κατά της πειρατείας. Κατελήφθη από πειρατές. Αναμένεται κοντά στις σομαλικές ακτές κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, είπε στο πρακτορείο Reuters ο Άντριου Μουανγκούρα, επικεφαλής του Προγράμματος Υποστήριξης Ναυτικών Ανατολικής Αφρικής. Εκτός σύνορων τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Νότιος Κορέα ξεκίνησαν από σήμερα πενθήμερα κοινά ναυτικά γυμνάσια στην Κίτρινη Θάλασσα σε μια προσπάθεια να στείλουν ένα μήνυμα πυγμής στη Βόρειο Κορέα, όπως ανακοίνωσε η Σεούλ. Οι ναυτικές ασκήσεις πραγματοποιούνται τη στιγμή που συγκαλείται η ιεραρχία του κυβερνώντος κόμματος στην Πιονγκιάνγκ για πρώτη φορά τα τελευταία 30 χρόνια για να προετοιμάσει, σύμφωνα με τους αναλυτές, τη διαδοχή του Προέδρου Κιμ Γιονγκ-Ιλ, του οποίου η υγεία επιδεινώνεται ραγδαία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μέντζαμιν Νετανιάχου κάλεσε τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μαχμούτ Αμπάς να επιδιώξει ανεμπόδιστες ειλικρινείς συνομιλίες προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνική συμφωνία μέσα σε ένα χρόνο, ελάχιστα λεπτά μετά τη λήξη του παγώματος των επικιστικών δραστηριοτήτων στη Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να επιδιώξει συνεχόμενες επαφές μέσα στις επόμενες ημέρες προκειμένου να βρεθεί ένας τρόπος να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή, ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Το κόμμα του Προέδρου της Βενεζουέλα, Ούγκο Τσάβες, εξασφάλισε την πλειοψηφία των εδρών στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή. Ωστόσο, ο αριθμός των εδρών που εξασφαλίζει η αντιπολίτευση στερεί από το κυβερνών κόμμα την κατοχή των 2/3 των εδρών στο Κοινοβούλιο, όπως ανακοίνωσε η Εκλογική Επιτροπή. Η αντιπολίτευση ανακοίνωσε ότι εξασφαλίζει ποσοστό 52%, αν και δεν εξασφαλίζει την πλειοψηφία των εδρών του Κοινοβουλίου. Να περάσουμε στον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 2 μποφόρ. Ήταν η είδηση σε 5 λεπτά από την Εγνατία Τηλεόραση.